Αγαπητέ μου Φρέντι, φίλες και φίλοι, θέλω να ξέρετε ότι σήμερα είναι πράγματι μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα, αλλά πιστεύω μια σπουδαία στιγμή για τον ελληνισμό απανταχού της γης. Θυμάμαι ακόμα πολύ ζωντανά την επίσκεψη την οποία έκανε εδώ σε αυτά τα χώματα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1991. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς ήσασταν εκεί. Και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που είμαι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέπτεται εδώ πέρα τη Χιμάρα. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κρατήσατε σε πολύ δύσκολα χρόνια και αναφέρομαι ειδικά στους μεγαλύτερους από εσάς. Άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας μέσα στην καρδιά σας. Και θέλω να ξέρετε ότι στο πρόσωπό μου η ελληνική εθνική μειονότητα της Αλβανίας θα έχει πάντα όχι απλά ένα φίλο, αλλά ένα σταθερό συμπαραστάτη τα δίκαια αιτήματά σας. Εσείς που επιλέξατε να παραμείνετε εδώ πέρα στη Χιμάρα, είστε μία γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και της Αλβανίας. Και θέλω να ξέρετε ότι και εγώ προσωπικά υπήρξα, είμαι και θα παραμείνω υποστηρικτής της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας. Και βέβαια, υποχρέωση της Αλβανίας στα πλαίσια της προσέγγισης της με την Ευρώπη είναι ο πλήρης σεβασμός των δικών σας δικαιωμάτων. Είτε αναφερόμαστε στο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, είτε αναφερόμαστε στο δικαίωμα να μπορούν τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας να εξακολουθούν να μαθαίνουν σε όλες τις βαθμίδες την ελληνική γλώσσα, όπως το κάνουν ήδη, είτε αναφερόμαστε στο κρίσιμο ζήτημα εδώ πέρα στη Χιμάρα της προστασίας των περιουσιακών σας δικαιωμάτων. Και πιστεύω ότι σε πνεύμα συνεργασίας και φιλίας με την αλβανική κυβέρνηση όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν και θα επιληθούν, σας το εγγυώμαι προσωπικά. Όπως λύνουμε και τα ζητήματα των ανασφάλιστων υπερηλίκων και των συνταξιοδοτικών σας δικαιωμάτων, έτσι θέλω να ξέρετε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα είναι πάντα κοντά σας, όπως ήταν όλες τις κυβερνήσεις κοντά σας. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Θέλω επίσης να σας πω ότι πια η Ελλάδα μας άφησε πίσω τις μεγάλες περιπέτειες της περασμένης δεκαετίας. Είναι μια χώρα πιο ισχυρή, πιο οικονομικά αναπτυσσόμενη και όσο καλύτερα πηγαίνει η Ελλάδα μας, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα και για σας. Και αυτός ο δρόμος τον οποίο έχουμε χαράξει για μια Ελλάδα ισχυρή με αυτοπεποίθηση στην Ευρώπη, θα τον βαδίσουμε και θα τον βαδίσουμε όλοι μαζί. Σας σκεπάζει η Ελλάδα. Η Ελλάδα σας σκεπάζει πάντα, να το ξέρετε αυτό.
Θέλω να σας πω πόσο συγκινήθηκα όταν είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ το σχολείο σας, όταν είδα τα μικρά παιδιά από τον νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη γυμνασίου να μαθαίνουν την ελληνική, την αλβανική, την αγγλική. Είναι η επόμενη γενιά των παιδιών που πρέπει να παραμείνουν στον τόπο τους για να έχουν ευκαιρίες, να έχουν καλές δουλειές, και όσο προκόβει η Αλβανία, τόσο θα προκόβουν και αυτά τα παιδιά μαζί της. Και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε αυτή την προκοπή του ελληνισμού. Η Ελλάδα μεγαλώνει. Μεγαλώνει και ισχυροποιείται. Τέλος, θέλω να σας πω ότι έχω την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα να συνοδεύομαι από έναν δικό σας άνθρωπο. Από ένα δικό σας άνθρωπο. Ο οποίος σήκωσε τις πλάτες του και στους ώμους του την Ελλάδα ολόκληρη. Όλοι δακρύσαμε με τις επιτυχίες του και είμαι σίγουρος ότι και αυτό σήμερα αισθάνεται μια ξεχωριστή συγκίνηση που γύρισε στον τόπο του και βλέπει τόσους από εσάς μαζί και τις ελληνικές σημαίες υψωμένες. Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι έχεις κάνει για την Ελλάδα, για ό,τι έχεις κάνει για τους συντοπίτες σου. Να είστε καλά. Θα δώσω στον Σπύρο το λόγο να σας πει δύο κουβέντες. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Δεν θα το έχανα με τίποτα. Είναι ιστορική μέρα για τη Χιμάρα και για όλους εμάς τους χιμαριώτες. Ευχαριστούμε, Πρωθυπουργέ, για την επίσκεψη. Δεν θα το έχανα με τίποτα. Θα ερχόμουν από την άλλη άκρη του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε ότι ήταν να σας επισκεφθώ πριν από 3 εβδομάδες. Δυστυχώς είχαμε κάποια προβλήματα με ομίχλες στα βουνά. Όμως έδωσα τη δέσμευσή μου ότι θα έρθω να σας επισκεφθώ πριν κλείσει ο χρόνος, και να ξέρετε, εγώ τις δεσμεύσεις μου τις τηρώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για αυτή την υποδοχή. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Υγεία και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας.